Αφρικά. Κυρίες και κύριοι, και κλεισμένων των θυρών, άρχεται η ακρόαση της μεγάλης θλίψεως του Παναγιώτη Χατζηστεφάνου. Κόκκινη τίβενο η τέχνη φορά, ο σαρκασμός μετέωρος. Παναγιώτη, άνοιξέ μας την καρδιά σου και θα ήθελα να ξεκινήσουμε να μιλήσεις για την καλλιτεχνική και πνευματική σου διαδρομή, γιατί ίσως πολλοί τηλεθεατές δεν γνωρίζουν τον καλλιτέχνη ακτιβιστή, τον διανοούμενο δημοσιογράφο και έχουν μια τεθλασμένη εντύπωση ως, αν θέλεις, γραφική τηλεπερσόνα. Εντάξει, αναλαμβάνω τις ευθύνες μου όσον αφορά αυτή την εικόνα, γιατί έχω συνεργαστεί πάρα πολύ προκειμένου να τη δημιουργήσω, έτσι, και είναι και μια πτυχή της προσωπικότητάς μου και της δράσης μου, την οποία τιμάω. Το να είμαι γραφική τηλεπερσόνα, οπότε επιλέγω να είμαι, είναι απλά μια αντανάκλαση πραγματικότητας μέσα στην οποία ζω. Ο τρόπος ο οποίος εγώ παράγω τέχνη είναι βιωματικός. Δηλαδή, υπάρχει μια σχολή τέχνης, αν θέλεις, μια φιλοσοφία τέχνης που λέει ότι το έργο τέχνης που κατασκευάζει ένας καλλιτέχνης μπορεί να είναι κάλλιστα η ζωή του ίδια. Οι πράξεις του, ο λόγος του, η συμπεριφορά του, το, από το που ζει μέχρι το τι τρώει. Ή να παρουσιάζει μια αλληγορία της τέχνης. Ή να παρουσιάζει επίσης μια αλληγορία της τέχνης. Λοιπόν, εγώ αυτό κάνω. Παράγω τέχνη. Τι είναι τέχνη τώρα στην ουσία, έτσι? Τέχνη είναι ένα σχόλιο πάνω στην πραγματικότητα που μας περιβάλλει. Παράγω τέχνη με οτιδήποτε, αν θέλεις, υπάρχει στα άκρα των χεριών μου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκπομπή, άλλοτε υπάρχει ένα λάπτοπ, άλλοτε μπορεί να υπάρχει ένα πινέλο ή οτιδήποτε να είναι. Κάθε φορά λοιπόν που κάνω κάτι στη ζωή μου, σκέφτομαι κατά πόσον αυτή μου η δράση έχει συνέπεια με τα πιστεύω ή τέλος πάντων αυτά που θέλω εγώ να περάσω στους θεατές γύρω μου. Αυτό είναι εν ολίγης. Ο Παναγιώτης Χατζηστεφάνου, ίσως για πολλούς φίλους τηλεθεατές, έχει περάσει να έχουν τις δικές τους ενστάσεις, να προβάλλουν τις δικές τους ενστάσεις, τις δικές τους αντιρρήσεις. Ίσως πολλοί φίλοι τηλεθεατές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη εκφαθέων, αυτή τη συνέντευξη ποταμός, να ήθελαν να πούν στον Παναγιώτη Χατζηστεφάνου, μήπως τελικά και ο Παναγιώτης Χατζηστεφάνου χρειάζεται τον Γερμανό του, χρειάζεται τον Κασιδιάρη του, γιατί ζούμε σε μια ανασφαλή περαίουσα ατμόσφαιρα. Έχεις πολλούς φαν, έχεις και πολλούς εχθρούς, όπως όλα τα πρόσωπα που εκτιθέμεθα στην δημοσιότητα, και πολλοί θέλουν να σε παρουσιάσουν ως μίασμα και να σε στεγματίσουν κοινωνικά και ιδεολογικά. Τι απαντάς όλους? Δικαίωμά τους. Παναγιώτη, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να αφήσεις να αναδειχθεί το άσπυλο πνεύμα της τέχνης σου, το άσπυλο σώμα της τέχνης σου, γιατί ζούμε σε μια εποχή έξαρσης συνωμοσιών, μια εποχή με συνθήκες κοινωνικού χάους, και ο Παναγιώτης Χατζηστεφάνου, κυρίες και κύριοι, είναι απαραίτητος ως προβοκάτορ των εθνικών μας τύψεων, των εθνικών μας θλίψεων, θήτης και θύμα μαζί, άγιος και δαίμονας. Για να μπορέσουμε, Παναγιώτη μου, να αντιληφθούμε την αλήθεια χωρίς φιλοσικής, τη δική σου αλήθεια. Ποια είναι αυτή? Η δική μου αλήθεια τι εννοείς τώρα, σαν άνθρωπος? Απλά έχω σαν καλλιτέχνης, σαν διανοούμενος. Σαν καλλιτέχνης, αλήθεια δεν ξέρω αν έχω. Δεν νομίζω ότι η τέχνη διαπραγματεύεται την αλήθεια. Η τέχνη διαπραγματεύεται ερμηνείες της αλήθειας. Καθήκον απέναντι στην ερμηνεία της αλήθειας έχω και το καθήκον μου είναι να ενοχλώ. Δηλαδή να είμαι εντελεχώς απαράδεκτος. Δηλαδή να μην κάνω εύκολη τη ζωή των θεατών, των φίλων είτε εχθρών, να μην μπορούν να μεταξινομήσουν εύκολα πουθενά, να είναι εν ολίγης η δράση μου, η όποια δράση μου, ο λόγος μου, οι εικόνες που παράγω ή οτιδήποτε, αιτία σύραξης, αιτία ρήξης, αιτία διαλόγου, κάζους μπέλη.
Αυτό στην ουσία κάνω. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Ήταν αμίμητο εκείνο το ξεφωνητό που έκανες. Η κραυγή του λύκου, το βλαχάρα. Σήμερα σε ποιους θα το απίφθινες? Στον ελληνικό λαό. Στον ελληνικό λαό, ο οποίος επιμένει να πιστεύει σε σωτήρες και σε τιμωρούς, ο οποίος επιμένει να πιστεύει σε εξουσίες οι οποίες θα τον σώσουν, ο οποίος επιμένει να αποτινάσει τις ευθύνες του, ο οποίος επιμένει να μην κοιτάει στον καθρέφτη αλλά να κοιτάει τι κάνει γειτόνις από το παράθυρο, στον ελληνικό λαό που ψηφίζει όλα αυτά τα σούργελα τα οποία ψηφίζει, παρακολουθεί όλη αυτή την κατάσταση η οποία συμβαίνει στη χώρα χωρίς να αντιδράει. Όχι να αντιδράει μάλλον, να παίρνει πρωτοβουλία, γιατί η αντίδραση είναι παθητική, είναι αντί της δράσης. Στον ελληνικό λαό, δηλαδή, θα έλεγα ότι, ξέρεις τι, είσαι βλαχάρα, αλλά τι σημαίνει τελικά αυτό το βλαχάρι, έτσι? Δεν είναι καν υποτιμητικός όρος, όμως, κάτσε να το καλοσκεφτείς. Σημαίνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Τον ενδιαφέρει κατά πόσον η κατσίκα έβγαλε γάλα, κατά πόσον δεν ξέρω εγώ τι, γάμισε τη γειτόνισσα, κατά πόσον ιδιωτεύει εν ολίγης, μέσα σε μια επαρχιώτικη αυτοαναφορικότητα. Αυτό σημαίνει βλαχάρα. Εθνικό σύνθημα, αν θέλεις, επικυρώς όποτε. Εθνική βλαχάρα, γεια σου. Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Τελικά, Παναγιώτη μου, τι είναι η πατρίδα μας? Μην είναι οι κάμποι, μην είναι τα άσπαρτα ψηλά βουνά που είπε και ο ποιητής. Μήπως είναι τα δαντέλωτα ακρογιάλια? Και η ζωή τραβάει την ανηφόρα με σημαίες και με τα μπούρλα. Πατρίδα πιστεύω ότι είναι ο φόβος της ενηλικίωσης. Πατρίδα είναι η προσκόλληση σε πράγματα τα οποία μας είναι οικεία. Και αυτή η προσκόλληση εμπνέεται από το φόβο του αγνώστου. Πατρίδα στην ουσία για μένα ισοδυναμεί είναι διανοητική καθυστέρηση. Αυτό είναι πατρίδα. Βλαχοδήμαρχη και βλαχαδερά παντός τύπου. Με μπράτσα αγερά, μαύρα πουκάμισα. Μελανοχίτονες, μπαστουνόβλαχοι. Με γκλίτσες και καγέν. Ακίζοντας τις παραλίες της Μυκόνου, την ελληνική ενδοχώρα. Μήπως είναι τελικά επίκαιρο το σύνθημα μιας άλλης εποχής? Έξω η βλάχη από την Αθήνα, έξω η βλάχη από την Ελλάδα, έξω η βλαχιά, έξω η κακουγουστιά. Και ποιος θα μείνει? Δηλαδή, άμα διώξουμε τη βλάχη, ποιος θα μείνει? Αυτός είναι ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια καλύτερη εκδοχή. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάποια ελίτ η οποία διαφοροποιείται από αυτό το πράγμα. Άμα κοιτάξει το 1% την υποτιθέμενη άρχουσα τάξη, αν πας στην Εκάλη, αν πας στην πολιτεία, στην Κηφισιά, βλάχους θα δεις. Βλάχους οι οποίοι έχουν λεφτά. Δεν διαφέρουν σε τίποτα από το βλάχο που θα δεις, ας πούμε, σε μια στρούγκα, δεν ξέρω εγώ πού. Η μεταπολίτευση τι πιστεύεις ότι άφησε στο βιασμένο σώμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας? Τον επιβίτορα άκη των εξοπλισμών, την καφρίλα και τον βλαχοσοσιαλισμό του Πασόκ, τον πράσινοφρουρισμό ως ιδεολογία, ή όλα αυτά και μία αρτηριοσκληρωτική δεξιά του κυρίου? Η μεταπολίτευση έκανε ένα τεράστιο δώρο στην Ελλάδα, γκρέμισε μια για πάντα οποιαδήποτε ψευδαίσθηση μπορεί να υπάρχει απέναντι στην άκουσα ελληνική τάξη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να μεγαλώσει καμία γενιά από εδώ και πέρα η οποία θα συνεχίσει να πιστεύει ότι η πολιτική και η δικαστική, αν θέλεις, ηγεσία αυτού του τόπου έχει οτιδήποτε άλλο κατά νου πέρα από τα δικά της ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτή η απομυθοποίηση που προσέφερε η μεταπολίτευση στον ελληνικό λαό είναι και το μεγάλο της δώρο. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να είσαι σόφρον άνθρωπος και να έχεις την παραμικρή επαφή με την πραγματικότητα και να πιστεύεις ότι μέσα από αυτούς τους κομματικούς μηχανισμούς και μέσα από αυτούς τους διαδρόμους και αυτοματισμούς τους οποίους ακολουθεί η εξουσία για να επιβληθεί στην Ελλάδα, ότι υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει κάτι υπέρ του λαού. Αυτή η γνώση είναι πολύτιμη. Όλοι πια ξέρουμε ότι το σύστημα στην Ελλάδα είναι εγγενώς παθολογικό. Δηλαδή, όποιος και να ήταν πρωθυπουργός αύριο, από τη στιγμή που είναι αναγκασμένος να ακολουθήσει τους μηχανισμούς αυτού του συστήματος, πάλι σε μια σαπίλα θα κατέληγε. Και εσύ να έβγαινες πρωθυπουργός αύριο στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Ναι, αλλά ποιοι είναι αυτοί οι ηθικοί υπόλογοι αυτή τη πολυεπίπεδη κρίση οικονομική, πολιτισμική, κοινωνική? Είναι οι κοινοβουλευτικοί άνδρες του συστήματος της κομματοκρατίας, είναι που αναφερθήκαμε και στο πρώτο μέρος αυτής της συνέντευξης,
οι δίθεν οι συντηζόμενοι επί έτη πουλά στο Βρυτανίων, δίθεν πανεπιστημιακοί, πνευματικοί, ταγοί, ή μήπως τελικά ο λαός, ο φιλοτομαρισμός, η υποκρισία του Έλληνα, ο χαδερφισμός, ή μήπως τελικά είναι η απουσία της πολιτείας και της ισονομίας? Τι από όλα αυτά? Όλα μαζεύει και μου, το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Στην ηγεσία της υπόθεσης είναι 4-5 μαφίες, είναι μία πλουτοκρατία από τη μία, κάτι πολιτική, που είναι οι Φιλιππινέζες των πλουτοκρατών και τους εξυπηρετούν τα συμφέροντα, κάτι πλήστρες εκεί πέρα που το παίζουν δημοσιογράφοι και καναλάρχες και δεν ξέρω εγώ τι, και οι οποίοι τα παίρνουν προκειμένου να δημιουργούν αναμπομπούλες και αποσανατολισμούς για να μπορούν οι πλουτοκράτες και οι πολιτικοί να κάνουν τη δουλίτσα τους. Ταυτόχρονα υπάρχει και μια εντελώς ανύπαρκτη στην ουσία, πώς να σου πει, πνευματική ηγεσία, αν θέλεις, κάτι αστεία ατομάκια τώρα, τα οποία σε οποιαδήποτε σοβαρή χώρα ούτε καν θα υπήρχαν. Και μετά είναι ένας βαθιά αγράμματος λαός, ο οποίος κάθεται και δεν έχει την ικανότητα κριτικής σκέψης απέναντι σε όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όλο μαζί το σύστημα αυτό φέρνει το αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις τους δημοσιογράφους που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτικών. Να μείνουμε λοιπόν εδώ. Ναι. Και κράχτες ειδήσεων, δημοσιογραφικά γιουσουφάκια, τηλεπερσόνες ιστορικές, ξαντιές αντάβιες, σιλικόνι, τηλεόραση με αμπέχονο, τηλεόραση ΕΡΤ κλειστή, και μετά ήρθε ο γερικός λύκος, ο Πέτρος Κωστόπουλος, με τις κόκκινοσκουφίτσες του στη ζώνη της ανοργασμικής νοικοκυράς, του χαρούμενου, του χαροπού συνταξιούχου. Πώς βλέπεις τη τηλεόραση, ως οίκο ενοχής? Δεν έχω καν συσκευή τηλεόρασης εδώ και 10 χρόνια. Ένα το κρατούμενο. Η τηλεόραση είναι κάτι επί της ουσίας, παιδί μου, είναι κάτι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ιδιοκτητών τους. Τους ιδιοκτήτες ξέρουμε όλοι πολύ καλά ποιοι είναι, τέλος. Όλοι αυτοί στους οποίους αναφέρεσαι είναι οι πολίτες της μπουτίκ. Ο πρετεντέρης είναι ο πολιτής της μπουτίκ του Μπόμπολα. Μπαίνει μία κυριούλα και ψωνίζει το μοντελάκι που έχει κρεμάσει ο Μπόμπολας εκεί πέρα, πρετεντέρης τον πάει στο ταμείο κτλ. Τι όμορφοι που είστε. Είναι αστείο να συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Είναι αστείο να συζητάμε, αλλά μήπως τελικά η τηλεόραση σήμερα στην Ελλάδα είναι ο θρίαμβος της ξανθιάς πρωινατζούς, η ιστερία της μεσημεριανοτζούς με το lifting ή τα εξονημένα δελτία των χορηγών διαπλεκόμενων νταβατζίδων? Είναι όλα αυτά, αλλά ακόμα σημαντικότερο είναι η τηλεόραση στην Ελλάδα πλέει τα λίστια. Δηλαδή δεν έχει κανένα κύρος πλέον. Και ο τελευταίος τηλεθεατής που παρακολουθεί ένα κανάλι σαν τον Μέγκα, σαν τον Αντένα, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι βλέπει προπαγάνδα, πληρωμένους, ξεπουλημένους, ξεφτυλές. Δεν έχει κανένα κύρος πια η τηλεόραση. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ χαμηλής νοημοσύνης και μηδενικής κριτικής ικανότητας για να κάθεσαι να ακούς τι σου λέει τώρα ο υπάλληλος του κάθε Μπόμπολα. Είναι αστείο. Και βέβαια θα πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποιους οι οποίοι είναι διαπλεκόμενοι και κράχτες, χορηγοί της εξουσίας. Και επειδή εσύ έχεις αναφερθεί πολλές φορές στο θάνατο του lifestyle που συνέπεισε. Όχι, εγώ δεν έχω αναφερθεί στον θάνατο του lifestyle. Αντίθετα, πιστεύω ότι το lifestyle ζει και βασιλεύει. Στο θάνατο εντός εισαγωγικών. Όχι, έχει κανένα θάνατο. Νεκρανάσταση, θες να το πούμε. Νεκρανάσταση. Γιατί θάνατο σίγουρα δεν είναι. Lifestyle που συνέπεσε, αν θέλεις, με το θάνατο του Εμποράκου, αλλά τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. Στο τηλεοπτικό ημίφος, το καθημαγμένο διάτριτο σώμα της διανόησης μετέωρο στα πλάνα των παρεστήσεων, η κοινοβουλευτική κλεπτοκρατία απαξιωμένη, ο λαός προδομένος, τη ρωμιοσύνη, μην την κλαις, Παναγιώτη. Όχι, να μην την κλαις. Να γελάσεις βάρος της, πιστεύω ότι πρέπει, γιατί η ρωμιοσύνη είναι μια παρτσακλή εν τέλει, η οποία πρέπει να πληρώσει το κόστος των επιλογών της. Δεν μπορεί δηλαδή ο κάθε ψηφοφόρος του Σαμαρά, του Βενιζέλου, του Κουνέλη, του όλων αυτών των γελίων, τη χάρπα στον τύπο, να έρχεται μετά και να μου παραπονιέται ότι οι επιλογές του δεν έχουν ευθύνη. Φυσικά και έχουν ευθύνη, κύριε. Δεν γίνεται. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει ο λαός αυτός να αναλάβει τις ευθύνες του. Κυρίες και κύριοι, όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης έγινε υπουργός, ο γόνος του Μητσοτάκη έγινε υπουργός, όταν η οικογενοκρατία στην Ελλάδα καλά κρατεί, όταν οι χορηγοί
και κράκτες, διαπλεκόμενοι, νταβατζίδες, απολαμβάνουν μιας ιδιότυπης ασυλίας. Τότε το Πασόκ, το όλο Πασόκ, κόβει την τούρτα του και σβήνει τα κεράκια του. Εδώς, αργή εδώς, εδώς, αχρή εδώς. Το βίντεο παρακαλώ. Γενείς δαπάνες, οι δαπάνες που έχει το κράτος ξεπέρασαν σταθερά και γρήγορα τα κρατικά έσοδα από το 2005 και μετά, για να κορυφωθούν έτσι το 2009 και να ξεπεράσει η Ελλάδα κάθε προηγούμενο. Ποιοι λοιπόν ήταν οι εμπριστές? Και όμως το μόνο θέμα συζήτησης είναι πόσα και ποια λάθη έκαναν οι πυροσβέστες. Ως πρωθυπουργός της χώρας ανέλαβα την ευθύνη για ό,τι δεν έγινε σωστά τα 2 χρόνια της διακυβέρνησής μου. Για κάθε καθυστέρηση, κάθε λάθος ή παράληψη. Να αποφύγει κανείς την ιστορική ευθύνη για το πολιτικό κόστος διατυπώνοντας ένα λόγο δήθεν προοδευτικό, έναν λόγο δήθεν υπερήφανο εθνικά, που οδηγεί στην καταστροφή, την διάλυση, την ταπείνωση, ή να αναλάβει τις ιστορικές του ευθύνες, να αποδεχθεί σαν άλογο κόστος για να επιτευχθεί μια δύσκολη αλλά συντεταγμένη και ασφαλής πορεία με μεγάλες θυσίες και απώλειες, που είναι όμως οι μικρότερες δυνατές. Δεν θέλω να γυρίσω, να μη βγω και φρίξω τη γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει, τη γρήγορα που τα σβήστα κεριά πληθαίνει. Βέβαια, κυρίες και κύριοι, δεν κάνουμε μία ποιητική εκπομπή. Οι ποιητές δεν μιλάνε. Η ποιήση δεν θεραπεύει, Παναγιώτη. Αλλά το όλον Πασόκ έχει κλείσει βέβαια τον ιστορικό του κύκλο και δεν έχουν αποτιμηθεί ακόμη οι πολιτικές ευθύνες, αλλά και οι ποινικές, αν θέλεις, ευθύνες των στελεχών και των υπουργών του. Τι λες εσύ? Κύριε Ζε, πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή γνωρίζονται από τα μικρά τα τους και επειδή στην ουσία έχουν συμμετάσχει όλοι στις αυτές τις κομπίνες, δεν μπορεί κανείς από αυτούς να ανοίξει το στόμα του, γιατί αν ανοίξει ο ένας το στόμα του, θα αρχίσουν να το ανοίγουν όλοι. Είναι δηλαδή ισορροπίες εκβιασμών μεταξύ τους. Είναι αστείο να νομίζουμε τώρα ότι θα μιλήσει κάποιος από όλους αυτούς. Δεν γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί όλοι είναι επαγγελματίες εγκληματίες. Είναι μαφία, είναι μαφιόζοι που υποδίδονται τους πολιτικούς. Πώς είναι το να περιμένεις τώρα ξαφνικά μία μαφία? Υπάρχει ο όρκος της ομαρτά, έτσι. Δεν σπάει αυτός ο όρκος, γιατί έχει τεράστιο τίμημα να σπάσει. Ταυτόχρονα υπάρχει. Έχει καταγγείλει άλλωστε και ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, περί ομερτά έχει μιλήσει. Ταυτόχρονα υπάρχει και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και βουλευτών που έχει φροντίσει ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Πετσάλνικο να ψηφίσουν ώστε να προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Τώρα τι ψάχνεις να βρεις? Εγώ πιστεύω ότι μόνο δια της βίας υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτό ακριβώς. Θέλω να μείνουμε σε αυτό. Εάν πιστεύεις δηλαδή στην Ελλάδα η ζωή εν τάφο, φτωχοποίηση, γετοποίηση, έλλειψη κοινωνικής συνοχής, έλλειψη εθνικής ανεξαρτησίας, οι κοινοβουλευτικοί άνδρες, η κλεπτοκρατία απαξιωμένη, η κοινοβουλευτική εννοώ κομματοκρατία και κλεπτοκρατία απαξιωμένη, ο λαός προδομένος, οι εκλογές είναι μια λύση ή μια απαλλαϊκή εξέγερση? Δεν μπορεί να είναι λύση οι εκλογές από τη στιγμή που οι εκλογές είναι ένα τηλεκατευθυνόμενο παιχνίδι το οποίο παίζεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, οι υποψήφοι είναι εγκεκριμένοι από τα κόμματα τα οποία έχουν συμφέρον από τη συντήρηση αυτής της κατάστασης. Η κοινή γνώμη ενημερώνεται από τα κανάλια τα οποία ανήκουν στους ιδιώτες εκείνους που έχουν συμφέρον επίσης από τη διαιώνιση αυτής της κατάστασης. Είναι δηλαδή σαν να μου λες ότι με τα ίδια υλικά ακριβώς θα βγάλουμε ένα διαφορετικό φαγητό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν γίνεται. Είδαμε και το βίντεο προηγούμενα, το Πασόκ χωρίς εδώ κόβει τούρτα και σβήνει τα κεράκια του. Το Πασόκ πια δεν είναι εδώ, Παναγιώτη μου, κατακερματίζεται δημοσκοπικά και πολυδιασπάται πολιτικά ως άλλο κωδισό.
χρειάζεται την εμπνευσμένη ηγεσία του Μπένι Μπενίτο ή ένα γερό ηλεκτροσόκ. Τώρα, με συγχωρείς, είναι σαν να μου λες... Τι να σου πω τώρα, για μένα το Πασόκ δεν υπάρχει καν ως έννοια. Είναι μία αιμονή του Βενιζέλου, ένα όχημα το οποίο χρησιμοποιεί τώρα ο Βενιζέλος, κάτι από καΐδια. Ποιος ξέρει τι μακιαβελικό σχέδιο έχει ο Βενιζέλος στο μυαλό του προκειμένου να συνεχίσει να κάθεται σε καρέκλες υπουργείων και δεν ξέρω εγώ τι. Κατά τα άλλα, ως αντίκρισμα στην κοινωνία, το Πασόκ δεν υπάρχει. Το Πασόκ όμως επανήλθε στην εξουσία και η Νέα Δημοκρατία υιοθέτησε τα ορφανά του Πασόκ μέσα από αιμομικτικές σχέσεις. Αυτό δεν το λες επανέρχομαι στην εξουσία. Αυτό το λες διαχειρίζομαι τις περιστάσεις στις οποίες βρίσκομαι προκειμένου να εξυπηρετήσω τα βρωμοσυμφέροντά μου. Είναι τελείως διαφορετικό. Στην εξουσία, για να νομιμοποιήσει, πρέπει να εκλεγείς. Το Πασόκ δεν έχει εκλεγεί για να είναι στην κυβέρνηση. Με διάφορα πολιτικά αντικατεχνάσματα κατάφερε ο κύριος Βενιζέλος, που στην ουσία είναι μια πολιτική κατσαρίδα, να επιβιώσει και του πυρηνικού ολέθρου που του επεφύλασαν οι ψηφοφόροι του στις εκλογές. Επειδή το δίδυμο η Αγία Διάς, Βενιζέλος, Σαμαράς, μιλούν για το success story. Από το success story φτάσαμε στο Greek drama μιας καθημαγμένης Ελλάδας, κοινωνικά, εθνικά, πολιτικά. Κοίταξε, εντάξει τώρα, δεν μπορώ να κάθομαι να παίρνω στα σοβαρά τι λέει ο Σαμαράς τώρα για να ικανοποιεί την κομματική του βάση. Είναι ένα τεράστιο λάθος που γίνεται στην Ελλάδα στο δημόσιο διάλογο, είναι ότι αποδίδουμε αξία στα λεγόμενα όλων αυτών ανθρώπων. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο Σαμαράς, αυτό το τραγελαφικό υπαλληλάκι, και μιλάει για success story, είναι αστείο να κάθεσαι να ανοίγεις διάλογο όταν υπάρχει όλη αυτή η κοινωνική πραγματικότητα, έτσι. Κυρίες και κύριοι, success story. Έκπτωση ιδεών, εγγραφές στα γραφεία Ντάργων. Το βίντεο παρακαλώ. Success story, success story, success story, success story. Προχωράμε μαζί μπροστά. Ελλάς, ελλάς, τρελή αγελάς, που βόσκει πετούσα στα λιβάδια του βορρά, στα οικονομικά κρεματόρια, λησμονούσα την ιστορία της. Κράτος λαός που ζει με δανεικά. Τι ανάπτυξε, κοροϊδία είναι δηλαδή, τι ανάπτυξε. Πιστεύετε ότι θα βρούμε, θα υπάρξει καλυτέρευση? Το πιστεύετε? Εγώ προσωπικά όχι. Εγώ έχω απελπιστεί. Εγώ πιστεύω ότι όλοι εμείς που τους ψηφίζουμε και που τους βγάζουμε δεν σκεφτόμαστε καθόλου σωστά. Ανησυχώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουμε, θα το συνειδητοποιήσουν εκεί πέρα μόνο όταν αρχίσουμε να πεθαίνουμε από την πείνα πλέον. Αυτό είναι δηλαδή να υπάρξουν δουλειές, εργασίες και για τους νέους, για τις νέες γενιές, για όλους μας, και γενικά μόνο έτσι θα επιβιώσουμε. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, συγκυβερνούν. Θα μας σώσουν. Τώρα τα βρήκαν ξαφνικά δηλαδή, τώρα τα βρήκανε. Όλα αυτά τα χρόνια τρώγονταν. Όχι, δεν θα μας σώσουν, γιατί αυτές ήταν μια ζωή αντίθετες. Λοιπόν, ο ένας κατηγορούσε τον άλλον. Πώς γίνεται στα ξαφνικά να μπορέσουν να συμβιώσουν για να βγάλουν και κάτι καλό? Δεν σκέφτεται κανείς τον Έλληνα πολίτη, δεν σκέφτεται κανείς τον Έλληνα εργαζόμενο, δεν σκέφτεται κανείς ότι ο κόσμος πεινάει. Όλοι αυτοί οι κύριοι που μας διοικούν και που κάθονται στις καρέκλες τις μεγάλες και βγάζουν τα πολλά τα σχέδια, κοιτάνε, σας παρακαλώ, έχουν πάει μάλλον μία βόλτα προς την Ομόνια μεριά. Έχουν δει πόσοι άνθρωποι κάθονται στα πεζοδρόμια και περιμένουν το συσίτιο για να φάνε. Έχουν σκεφτεί πόσοι άνθρωποι είναι άνεργοι, πόσες οικογένειες δεν έχουν ούτε ένα ευρώ για να περάσουν στο σπίτι τους. Αυτοί όμως όλοι καλά περνάνε. Ακούσατε τα καινούρια? Τι σας ρωτάω, φυσικά τα ακούσατε. Όλο σκάνδαλα.
Μόνο προϋπολογισμούς δικούς τους κοιτάνε, μόνο για τις καρέκλες τους και για τις τσέπες τους κοιτάνε. Λέω το εξής, εάν υπάρχει ένας Έλληνας, ένας πατριώτης που να αγαπάει πραγματικά την Ελλάδα και τους Έλληνες, να βγει και να διοικήσει σωστά τη χώρα. Εγώ φοβάμαι να χάσουμε και το κράτος, όχι μόνο αυτά. Πάντως εγώ δεν έχω πιστοσύνη στους λεγόμενους πολιτικούς. Σαλτιμπάκηδες είναι όλοι αυτοί. Όλοι. Ας τους τι λένε ότι δεν θα έχουμε μέτρα, δεν θα έχουμε το ένα, θα έχουμε το άλλο. Σίγουρα έχουν μέτρα. Έχουμε καταντήσει να ζούμε με 200 και 300 ευρώ σύνταξη. Από εκεί και μετά, ας έρθει κάποιος από αυτούς να μου πει, να του δώσω εγώ τα 3 κατοστάρικα και να περάσει αυτός. Με ενίκεια και με τέτοια. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα καταφέρουν κάτι. Θα βουλιάζουμε όλο και περισσότερο. Δεν ξέρω. Κάποιος πρέπει να ενδιαφερθεί. Αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για τη θεσούλα τους. Γενικώς και ανεξαιρέτως. Ο κύριος Σαμαράς έχει αναγγείλει το success story. Μάλλον success stream, για να μην πω μόνο σκληρό σεξ πλέον. Success, σεξ, ανάποδα. Success story. Success story. Success story. Success story. Σοκ και δέος, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική ενδοχώρα. Οι Έλληνες αυτοκτονούν ελευθέρως. Οι μόνοι που επιβιώνουν ως καθαρίδες είναι οι πολιτικοί. Στον κομματικό μπερτέ, στον κομματικό υπόκοσμο, στον κομματικό σωλήνα, ανυπαρξίας ιδεών. Τελείας, Παναγιώτη. Για πιο απ' όλα. Γιατί μου έριξες πολλά στο τραπέζι. Για τους γόνους, τους επίγονους, που η πολιτική μας είναι κρυπτόμενη πίσω από τον κομματικό μπερτέ, διατείνονται για μία ακόμα φορά ότι μας έσωσαν και οι κυβερνώντες υποκλίνονται βλαβώς στο άριο πνεύμα ως τις γερμανικές εκλογές. Σοκ και δέος λοιπόν στην ελληνική ενδοχώρα και οι Έλληνες αυτοκτονούν ελευθέρως. Ναι. Τι να πω τώρα, τι θέλεις να πω για όλα αυτά, δηλαδή πραγματικά ξέρεις τι γίνεται, τι κάνουμε εδώ πέρα, ψάχνουμε να βρούμε διανοούμενος, ένας άνθρωπος ευαίσθητος που καταγράφεις, που υψώνεις φωνή διαμαρτυρίας, που αγωνίζεσαι για τις ιδέες. Ξέρεις τι γίνεται, Βίκυ, θα σου πω κάτι, πες ότι είναι 3-4 χρόνια αυτή η ιστορία που συμβαίνει, έτσι. Νομίζω ότι τις διαπιστώσεις, την ανάλυση, τα αίτια, λίγο πολύ ο καθένας από τη δική του ιδεολογική πλευρά, έχουμε καταλήξει το τι συμβαίνει. Το θέμα είναι, εάν θέλουμε αυτό το οποίο, το καθεστώς το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, θέλουμε να παραμείνει έτσι ή θέλουμε να το ανατρέψουμε. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε, Παναγιώτη μου. Για να ανατρέψουμε. Μια απαλλαγική εξέγερση θα ήταν μια λύση. Όχι, μια απαλλαγική εξέγερση δεν θα ήταν μια λύση, θα γλιστρούσαμε σε μια κατάσταση τύπου Συρία, ας πούμε. Πρέπει να γίνει μια πιο μεθοδευμένη, αν θέλεις, εξέγερση. Από επαγγελματίες κατά με, δηλαδή επί της ουσίας, εγώ θεωρώ ότι δεν νομιμοποιείται η εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Λειτουργεί με ένα σύνταγμα το οποίο είναι διάτρητο, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Οι ηγετικές μορφές όλης αυτής της κατάστασης επί της ουσίας θα έπρεπε να είναι όλοι υπόδικοι. Δηλαδή είναι σαν να ζούμε υπό ένα παρατεταμένο πραξικόπημα. Λοιπόν, ένα πραξικόπημα μόνο με ένα αντιπραξικόπημα μπορείς να το ανατρέψεις. Και από την άλλη, η επανάσταση άργησε μια μέρα. Οι νεοέλληνες άνευροι, ευνουχισμένοι, έχουν ευνουχιστεί ή πρέπει, πιστεύεις ότι έχουν ευνουχιστεί ή πρέπει να πιστέψουμε στις θεωρίες συνωμοσίας περί αεροψυκασμών. Τι συμβαίνει. Τώρα περί αεροψυκασμών δεν θα κάτω να συζητήσω. Να σου πω πολύ απλά τι συμβαίνει. Πρόβλημα. Ένας άνθρωπος τον οποίο τον καταπιέζεις και ασκείς βία επάνω του δεν είναι εγγυημένο ότι αυτός ο άνθρωπος θα αντιδράσει σε αυτό που του κάνεις, μπορεί και να τσακιστεί ψυχικά, πνευματικά, σωματικά και να μην έχει τις ικανότητες να αντιδράσει. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες ήταν υπό αρκετές δεκαετίες, δηλαδή από το 1974 και μετά περίπου, μέσα σε μία ύπνωση. Τώρα ξαφνικά, όταν είσαι υπνοβάτης, να έρθει κάποιος και να σε ξυπνήσει πάρα πολύ απότομα, δεν σημαίνει ότι θα έχεις και άμεση σχέση με την πραγματικότητα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι οι Έλληνες έχουν συνειδητοποιήσει αυτό το οποίο τους συνέβη. Πρώτα πρέπει να συνειδητοποιήσουν, πρώτα πρέπει να καταλάβουν ότι η άρχουσα τάξη αυτής της χώρας σε όλες τις εκφάνσεις, είτε πολιτική, είτε πλουτοκρατική, είτε δημοσιογραφική, είτε δικαστική, είναι επί της ουσίας όλο αυτό το πράγμα μία μαφία κανονικά. Πρέπει να πάρει την υπαρξιακή απόφαση ότι τη μαφία την πολεμάς μόνο με όπλα, γιατί αυτή μόνο με όπλα σε πολεμάει.
Γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί? Επειδή τους φυλάνε δημιουργίες από ΜΑΤ. Για κανέναν άλλο λόγο. Κανένας από αυτούς που κάθεται στη Βουλή αυτή τη στιγμή δεν θα ζούσε εάν δεν είχε 4 δημιουργίες από ΜΑΤ να τον φυλάνε. Με τη βία επιβάλλονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Άρα στη βία μπορείς να απαντήσεις μόνο με βία. Έρχονται βέβαια μετά οι πρόθυμες πλήστρες. Αυτό είναι το Imperium Mundendi, αν όμως κοιτάξει στην ελληνική ενδοχώρα. Δεν είναι μόνο ο Δένδιας, μην το προσωποποιούμε. Είναι όλο αυτό το σύστημα φυλάσσεται με παραστρατιωτικές οργανώσεις. Αυτό είναι τα ΜΑΤ. ΜΑΤ και ΜΕΑ για μια Ελλάδα νέα, λοιπόν. Ακριβώς, ΜΑΤ, ΜΕΑ, όλες αυτές οι ιστορίες. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και πάλι εδώ. Τρόμαξες. Με τον Παναγιώτη Χατζηστεφάνου.